Από αέρο, θαλάσσης και ξηρά, οι Ισραηλινέ δυνάμει συνεχίζουν να σφυροκοπούν τη λωρίδα τη Γάζας. Κατά τη διάρκεια τη νύχτα, νέε εκρήξεις συγκλώνησαν την περιοχή. Τουλάχιστον 20 οι Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στην πόλη Τζεμπάλια. Ενώ στο Κάιρο συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσει για την επίτευξη εκεχηρία, οι Ισραηλινά μαχητικά χτυπούσαν με σφοδρότητα τη Γάζα. Παρά τι φήμε για επικείμενη συμφωνία, ο Μοχάμεν ηγέτη του στρατιωτικού σχέλου τη Χαμά, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα απέρριψε κάθε πιθανότητα κατάπαυση του πυρό πριν αρθεί ο αποκλεισμό τη Γάζα και αποσυρθούν τα Ισραηλινά στρατεύματα από την περιοχή. Σύμφωνα με το Τελαβίβ, την Τρίτη επλήγησαν 110 στόχοι ανάμεσά του εγκαταστάσει τη Χαμά και βάσει εκτόξευση ρουκετών. Οι Παλαιστινιακέ Αρχέ κάνουν λόγο για περισσότερου από 100 νεκρού και αναφέρουν ότι 55 κατοικίε ισοπεδώθηκαν οι ιατρικέ πηγέ ανεβάζουν το συνολικό αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων από την έναρξη τη επιχείρηση του 1224. Περίπου 200.000 άτομα έχουν αναζητήσει καταφύγιο στι εγκαταστάσει του ΟΗΕ. Από του βομβαρδισμούς χτυπήθηκε το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια στη Λωρίδα τη Γάζα, επιτείνοντα τα προβλήματα ηλεκτροδότηση τη περιοχή.